Ένα απρόσμενο κύμα τουριστών ετοιμάζεται να υποδεχθεί η Καβάλα και πιο συγκεκριμένα τα Λασπόλουτρα, τα οποία λειτουργούν ανανεωμένα και υπό τη διαχείριση και την εποπτεία της Δημοφέλειας. Ο βουλευτής Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης είχε θέσει και προεκλογικά τον ιαματικό τουρισμό ως μία από τις προτεραιότητες της θητείας του και έκανε πράξη το λόγο του, πιέζοντας το Υπουργείο Υγείας να σταματήσει να προωθεί ασθενείς για επιδοτούμενες θεραπείες μόνο στα παραδοσιακά λουτρά όπως της Εδιψού, πετυχαίνοντας να συνάψει συμφωνία με το Υπουργείο με την οποία περίπου 300 ασθενείς θα έλθουν για θεραπείες στην περιοχή μας. Δεδομένου ότι ο Δήμος μέσω της Δημοφέλειας που είχε αναλάβει να τρέξει την λειτουργία των Λασπόλουτρων έκανε μια προσπάθεια ανανέωσης του χώρου, έκανε μια προσπάθεια προσέλκυσης επισκεπτών για να αναπτύξει τον ιαματικό τουρισμό. Έχετε κάποια νέα? Ναι, μετά από πέρυσι προσπαθούσα να προσελκύσω για τον ιαματικό τουρισμό στους Φιλίππους, στη Λιδία. Και για πρώτη φορά το Υπουργείο μας στέλνει 300 ασθενείς, ας το πούμε, για να επιχορηγήσει αυτή την προσπάθεια στα Λασπρόδρο Φιλίππων. Είναι πρώτη φορά που γίνεται. Μέχρι τώρα στείλανε στην Εδιψό, στείλανε στην Αλεξανδρούπολη. Για πρώτη φορά, πιστεύω, με δικιά μου παρέμβαση έγινε αυτό εδώ. Έχουν γνώση για τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στα Λασπόλουτρα, έχουν εγκρίνει τη διαδικασία? Οι εγκαταστάσεις είναι πιστοποιημένες. Όλα αυτά τα μετέφερα στο Υπουργείο και φυσικά κατάλαβαν με τι έχουν, είδαν τις εγκαταστάσεις και φυσικά και εφόσον είναι υποστοποιημένος, γι' αυτό το λόγο και στέλνουν. Πιστεύετε ότι αυτό ανοίγει την πόρτα για να δημιουργηθεί ένα ρεύμα ιαματικού τουρισμού προς την πόλη, γιατί είναι ένα από τα σημεία τα οποία δίνει βαρύτητα και ο Δήμος αλλά και εσείς ως βουλευτές με τη δραστηριότητα? Ναι, φυσικά όλοι το θέλουμε αυτό εδώ και είναι πολύ σημαντικό που για πρώτη φορά έρχονται 300 άτομα. Καταλάβατε, μέχρι τώρα μπορούν να πηγαίνουν και 2.000 άτομα στην Εδιψό ή στην Απολωνία. Ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια για ιαματικό τουρισμό και φυσικά και στα λουτρά των Ελευθερών, αλλά το καλό είναι που ξεκινάμε από τη Λιδία.